Je suis Charlie. Κύριε και αγαπητά τεκνά, είμαι ο Αντούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω και αυτή την εβδομάδα σε άλλη την εκπομπούλα του Πατάτα News 5. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια, η βασίλισσα της Ζαμπούας, Δανιελούδα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Γεια σας φίλοι, γεια σας φίλες, γεια σας φίλστατοι Κύπροι πολιτικοί, γεια σου και σε έναν κύριε Χριστόδουλε. Καλά που τα με θυμήθηκες. Γιατί κυρίες και κύριοι, ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εξέτησε την ποινή του και μετά από 4 μήνες αποφυλακίστηκε. Καλά ρε αγαπούλες, είναι 5 μήνες που ήταν να κάτσει μέσα τούτος. Τώρα τι 4 στι 5. Διότι όπως λέει και ο Φούλης, η τάτσα έμεινε του. Εγώ έρχομαι και αναρωτιούμε ρε αγάπες, πώς είναι η εμπειρία άραγε ενός φυλακισμένου. Και δεν μιλάω ενός απλού φυλακισμένου, μιλάω ενός επιφανή φυλακισμένου. Πώς τους συμπεριφέρονται εκεί μέσα εκεί οι δεσμοφύλακες, οι βαριάνοι, οι άλλοι φυλακισμένοι, γενικά η διοίκηση της φυλάκας. Πέμα να πούμε. Τώρα που το λαλείς πρέπει να έχει ενδιαφέρον. Ναι, κύριε Χριστόδουλε, να σου προτείνω κάτι σαν Αθόλης Νικολάου, α, να γράψεις ένα βιβλίο με τις εμπειρίες σου μέσα στη φυλάκα πίσω από τα κάντζελα. Να γίνεις με τελείρες. Εγώ πάντως ενώ το εγώ ράζα, αλλά δεν το βλέπω να το βγάλει. Γιατί ρε Αντανιέλα. Διότι έτσι βιβλίο να αποκλείεται να το επιχορηγήσει ο μακαριότητος όπως το προηγούμενο. Και σου. Για περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση των διαχρονικών Κυπριακή Δημοκρατία ως το κράτος εκείνο το προσλήνιο ή κρασιρήνιο αυτού του συνεργασίου. Θεσμούς που άντεξαν στο χρόνο και τις οποίες η λύση του Κυπριακού προβλήματος. Είμαι βέβαιος κύριε Πρόεδρε και ιστορικών μας σχέσεων. Πρόεδρε μου, έφτασε η μεγάλη στιγμή. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη μάχη. Το γνωρίζω, ρουλάκι μου. Ομόνια που έχω. Ζιζόπουλος Βαρνάβα, πρόεδρε μου. Θα σιστού και λάες θα κοπού. Πέτσες να ανταβώσουν βότοξ, να κρεπάρουν οι σιλικόνες, να πεταχτούν την τριγέφαλη και ποιος της κουμαντάρει. Παναγία. Συναγωνίστρια Ρούλα, για πες μου πώς κρίνεις τους δύο μονομάχους. Πρόεδρε μου, θέλω να ξέρεις ότι εγώ και ο Τσοκούλης μου είμαστε του Βαρνάβα. Ζατί είναι το μόνο πράγμα που συμφωνούμε. Γλυκό μου ρουλάκι, προσπάθησε να είσαι αντικειμενική και πες μου τη δική σου γνώμη. Θα είμαι, πρόεδρε μου, θα είμαι έστω πέρα και τούτο μα προέρημον το σου τι έγκατε. Είναι μια μπάντα, ο Βαρνάβα είναι ο καλύτερος, ένα ψηλός,
έχει ύφος ηγετικό. Να σου πω, πρόεδρε, θυμίζει μου και γίναν το τραγούδι της μέρη της Κρονοβούλης στις παλιές ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες που έλεγε «Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς τον θέλω». Παναγία μου, ανατρίχιασα. Πολλά σοβαρός. Πιο σοβαρός δεν έχει να σκεφτείς, χαχανίζει σοβαρά ο άνθρωπος. Για πες μου, ο συναγωνιστής Μαρίνος. Ο Σιζόπουλος, πρόεδρε μου, να δώσει ζουάν της ΕΔΕΚ. Σικάτος Μαγκούι, γεννούι Μιτσίν, μαλούι πίσω με τον Γελούι. Πειρασμό και τούτος, λέξαμε μέσα σε εγκόμενους τα ευλοημένα. Μαναγιά μου. Από φάτσα σκίζουν. Για πες μου, όραμα για την ΕΔΕΚ έχω. Ο Βαρνάβα θέλει να φέρει πίσω τους κακοφανισμένους ΕΔΕΚΙΤΕΣ που επεταχτήκα στη μάντρα του Λιλίκ. Το όραμα του λέει είναι να κάνει την ΕΔΕΚ ξανά έναν πανίσχυρο κόμμα του 8-10% πρόεδρε μου. Νομίζω ότι πρέπει να εθώρεν όραμα. Για πες μου, ο Μαρίνος τι. Ο Μαρίνος θέλει να κάνει την ΕΔΕΚ όπως ήταν τον καιρό σου, πρόεδρε. Έναν κάστρο με 2-3 μακροχρόνιους αγώνες την εβδομάδα, με σούβλες έτοιμες με τα μαλλιά μας πίσω, σόπα που να είναι θα ζημάνουν οι καμπάνες. Σόπα. Πρόεδρε μου, με όλον τον σεβασμό, εσύ έγιπες μας ποιον είναι να ψηφίσεις. Εγώ θα πάω να δω το μάτς Ομόνια Ποέτου. Πάντως, εκείνον το διαφημιστικό φιλμάκι που έκαμε ο Σιζόπουλος, ίσως συνέχεια μέσα, πρόεδρε. Σοβαρά. Ναι, σοβαρά. Τα τώρα που το σκέφτομαι, έπαιξες παραπάνω και που το Σιζόπουλο. Να νήσουν εσύ ο σκηνοθέτης αν έχει κέλε. Ούλα είδαμε τα γάμεσα, πρόεδρε, ούλα είδαμε τα. Είμαι στην Ικρίνη του Κολοκασού. Φέτος το Κολοκάσι γράφτηκε σαν τοπικό προϊόν και έτσι το διαφημίζουμε. Εν όλη η Ευρώπη τώρα ξέρει το Κολοκάσι. Είσαι φαΐ. Ένα πρόλαβα να μαϊρέψω. Ποιος είναι τζάμπε. Συγγνώμη, αλήθεια, δηλαδή συγγνώμη αλήθεια. Έχω μπάρος. Προτιμάς να τα ξένος. Παναγιά μου, γιατί δεν μαϊρέψες εσύ πλάσμα ξένο. Όλα να τα κάνω γιο. Μα είδες πάταγον που επροκάλεσε ο Φούλης με το ποθενέσχες του ρε αγαπουλές. Παναγία μου, εδώ καμπάνω του ούλη να το φάσουν όπως τα κοράκια. Και οι εφημερίδες και τα social media πήρα φωτιά. Κάτσαν του πώς τα γιατσούν τα δάνεια, αργούν πάρει σύνταλος αποπληρώνει τη δόση του. Αίστε τον άνθρωπο μου ήσυχο ρε. Οι πληροφορίες του Πατάτα TV πάντως λένε ότι ο Βέροφ νεοφύτου δεν θα μείνει ως εκεί. Θα δώσει στη δημοσιότητα και το ποθενέσχες της γυναίκας του και του πατέρα του και όπως ήδη θα προσέξατε έδωσε και στη δημοσιότητα το ποθενέσχες του γιού του. Έχει 20.000 ευρώ, κατάθεση στην τράπεζα. Μα θέλεις να πεις να μας αποκαλύψει και για την οκέλα που χτίζει πίσω από το γασιπί, σπιταρών. Να μας αποκαλύψει και άλλα δάνεια του ο Φούλης. Κανεί ρε κοπέλια, μην μου το στεναχωρείτε άλλων των ανθρωπών. Μα δεν γίνεται μάνα μου τρέπο, πήρε φορά ο Αβέροφ, θα τα βγάλει όλα στη φορά και θα τους αναγκάσει και τους άλλους πολιτικούς να τα βγάλουν και τσίνι. Έτσι, μάλιστα. Ξέρω να μου κάνει ο Φούλης. Παίζει σύστημα με κλασικό σέντεφορ. Φουλ επίθεση. Μπράβο Φούλη μου, πάνω τους. Ατάκ, ατάκ, πάνω τους, πάνω τους. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια Ελλάδα της δραχμής. Γιατί ανησυχούμε για τις αρνητικότητες, γιατί ανησυχούμε. Το πρώτο κόμμα είναι Οδυσσή. Άντρα μου, τούτη πετσούα ρε κούμε. Άντρα μου, έλα να σου πω. Πώς νομίζεις ότι επειδή που έδωσα τα περιουσιακά μου στοιχεία στη δημοσιότητα. Πολλά καλά, πρόεδρε, πολλά καλά. Έκαμε φοβερή εντύπωση, έγινε τόρος. Αφού να φανταστείς την περασμένη εβδομάδα έπαιζες μονότερα μας τα κανάλια. Εσύ ο Τσίπρας και ο Καρνάβαλος. Δηλαδή ήταν πολλά καλή κίνηση μου, έννοια. Πολλά καλή, πρόεδρε μου. Έγινε πρωτότυπο story. Επούλησε πολλά φύλλα.
πρώτη φορά ακούεται στην Κύπρο πρόεδρος να χρωστά 1,7 εκατομμύρια και να μην μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Ιστορικό γεγονός, πρόεδρε μου. Ο κόσμος πώς επήρε τα περιουσιακά μου στοιχεία? Πρόεδρε μου, επήρε τα γενικά, βέβαια. Όταν λες γενικά, δηλαδή? Πρόεδρε μου, ο κόσμος στεναχωρήθηκε πολλά που χρωστά στα μανούτσοφαλα σπίτι. Και με τις εταιρείες που έχω με τον κουμπαρού ή μου τον κούμα. Πρόεδρε μου, ο κόσμος στεναχωρήθηκε πολλά που χρωστά στα μανούτσοφαλα σπίτι. Πάντως, κάποιοι με έξω το Facebook, σιόρ, περιπέζαμε ότι παίζω το φτωχός. Όχι, μην ανησυχείς, πρόεδρε μου, καθόλου μην ανησυχείς. Αυτή είναι η τεράστια πλειοψηφία. Η πλειοψηφία. Ναι, πρόεδρε μου, ο κόσμος χάλασε. Η καλή Ελλή. Άκου να σου πω και να ακούεις το άντρε που είσαι να μου ζουράνει. Εσύ θα τα πιένεις καλά με τον πρόεδρο και στα άλλα ούλα βάλε λυρίανη, πρόεδρε μου. Μα σαν να τούτος ο πρόεδρος, ρε άντρε μου, να κόγκερα μπουτσιασμένος μαζί μου. Όχι, με λαρείς τίποτε για τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος μας είναι πολλά καλός. Απλά επειδή τελευταία στιγμή έχασε ο Απόλλωνας, γι' αυτό. Είπαμε, σύριγκα με βάλιο. Για όσους μας ενοχλούν, να τους κοιμήσουμε για να ηρεμήσουμε. Είναι ένα μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία, έτσι. Το μήνυμα είναι ότι μας έχουν τρελάνει. Καλή σας μέρα. Εσείς τι έχετε να πείτε για τη μείωση του στεγαστικού δανείου κατά 1%? Μα κάμανε τη μείωση. Βεβαίως. Και ύστερα μπαίνουν οι τάλλοι να μας εγκατσούν. Τι εννοείτε? Αν το βρεις. Καλή σας μέρα! Λοιπόν, η κυβέρνηση έχει μειώσει το στεγαστικό επιτόκιο κατά 1%. Ποια είναι η γνώμη σας? Πολλά καλό! Να σου πω και το άλλο με τον πόμπο! 1% έπαια! Μείωση! Έχεις συγκινηθεί από τη μείωση, κυρίες και κύριοι. Όχι! Αλλά? Λυπούμε σε! Γιατί? Γιατί ακούσες ο ακολούφητος! Και πρέπει αυτό το πλαίσιο να είναι και λειτουργικό και δίκαιο. Ακούσαμε το και τούτο. Οι Κυπραίοι εμείς έναν του ίντερνετ. Πέταρεν Ντανιέλα. Σύμφωνα με μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα, το 28% των Κυπραίων δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Απίστευτο! Και εγώ που νόμιζα ότι αφού όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μέσα στο γραφείο, ενώ όλη μέρα με το Facebook, νόμιζα ότι είναι εξοικειωμένοι πάνω κάτω με το Ιντερνετ. Μόλις το 48% των Κυπρίων διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, για παράδειγμα αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Έλεος! Ούτε έναν email δεν μπορούν να στείλουν τούτοι. Άρα, για ρε παιδί μου, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να μάθουν οι Κυπραίοι το διαδίκτυο. Υπάρχει! Να βγάλουμε φουκούες με ενσωματωμένη σύνδεση για Wi-Fi. Πολλά καλό. Δική μου πατέντα, yes, είναι γεμάτες λίρες. Yes, yes. Πρέπει να μας απαντήσετε. Λοιπόν, κύριε Ομήρου, πώς σχολιάζετε τη στάση του Europe Group κατά της Ελλάδος? Βεβαίως, αγαπητή μου κυρία Βαλσάμι, θέλω να καταγγείλω με πάσα αμφιδελιγμία στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σε FIFA και UEFA, αλλά και στο Σύνδεσμο Προστασίας του Κίτρινου Πιγκουίνου την Πάγια Γερμανική Συγκουνιάσιο. Τα γερμανούθια εμπίτσιες, μα δεν καταλάβω. Κύριε Ομήρου, πιστεύετε ότι το Eurogroup ακολουθεί μια άδικη πολιτική προς εμάς και την Ελλάδα? Είναι ηλίου φαϊνότερο, αγαπητέ μου κύριε Τσαγανέα, ότι αυτοί οι Eurogroupίτες εκτάραν μας κανονικά, εστραντζίσαν την τσέπη μας. Μα δεν συνειδητοποιάτε ότι βάλουν μας χέρι κανονικότατα?
Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα να φύγουμε από το Eurogroup? Ναι, βεβαίως, αγαπητή μου Παναγία μου, είσαι όπως το παλατζούινο, να. Βεβαίως, αν χρειαστεί πτούπα πούτσιμ που το Eurogroup, οι καλαμαράδες να πάσουν πίσω στη δραχμή τους και εμείς στην λίρα μας. Και στην πακίρα να χρειαστεί. Στην λίρα! Φεπτον δάτο μάλλουρον ώρα, περιμένουμε τον που ο πρώτος έρχεται μας που πίσω, Παναγία μου. Δηλαδή θεωρείτε, κύριε Ομύρου, ότι υπάρχει οικονομική εκμετάλλευση από το Eurogroup? Μα δεν αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ μου κύριε Βέγκο, ότι η Μέρκελ και ο Ντάιζεμπλου φουκτώνουν μας κανονικά και θέλουν να μας εκπίσουν τη χώρα? Κύριε Ομύρου, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα? Στέλνω στον άνεργο ελληνικών λαών, αγαπητοί μου, στο Τσαμπουκάτο Τσίπρα και στο Ροχάντο Βαρουφάκι μήνυμα με πειρατική φατσούλα. Μην γονατίσετε στους κρυόκορους Ευρωπαίους, μην κύψετε τον αφιένα και τη σπονδυλική στήλη ή θα βοηθήσουν οι φτού. Και πιάνω που την Ευρωζώνη όλα. Ευχαριστείτε όλα, στραφείτε πίσω όλα. Εν το ξανακάμε το σενάριο όλα. Θέλω να καλέσω απερίφραστα όλους τους συναγωνιστές εδεκίτες να προσέλθουν αθρώα στις εδεκίτικες κάλπες και να ψηφίσουν κατά ρυφάς κάθε εδέκ και κάστρο, κάθε εδεκίτης και στρατιώτης, κάθε κάλπιν και πολυβολείο, κάθε Βαρνάβας και πρόεδρος. Ούψ. Έφυγε μου το τελευταίο ρε. Να μου να σου πω, ετοιμάζεις κανένα σχέδιο? Λοιπόν, σας βρήκαμε δουλειά. Τι κάνετε, ε? Βρήκαμε σχέδιο. Θα είστε... Ήμουν και αυτές τις σκάλα. Τι θέλω να σου ταξιδεύσω, πού είσαι στις σκάλα. Hello. Μετά που πει άπη, όχι. Εμπορά φανταστώ πως το πες ότι πει. Κάνε τηλέφωνο. Άτσι, με πιέν καφέ. Εμάς έλα, όχι, δεν μου λάδεις αύριο. Εντάξει, έλα, σας καλά, σας καλά. Δες και ανάγκομαι κάθε μέρα να βγάλω το ρεύμα. Πόσοι δουλεύουν, αφού βλέπουμε πόσοι δουλεύουν. Εκείνο το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι για να προχωρήσει το έργο πρέπει κάθε πρωί να έρχεται εδώ ο υπουργός. Τα παράπονα των καταναλωτών για τις αλμυρές τιμές στα αγκουράκια αλλά και στα φθαρτά έφτασαν στα αυτιά των αρμοδίων. Οι τιμές στα αγκουράκια σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 4 ευρώ, ενώ τσιμπημένες θεωρούνται οι τιμές και σε άλλα προϊόντα. Θεωρώ ότι οι τιμές θα έπρεπε να είναι. Να ήταν αρκετά καλύτερες αυτές τις μέρες. What is my name, ρε? I don't know, sir. What is my name, ρε? I don't know, sir. Πάπα Τσαρκαζής, ερώτησε τον να μου πείτε από τον λαλού και είπε μου, I don't know, sir. Είναι που το πες δηλαδή. What is my name? Εντάξει, έτσι, αδέλφι μου. Εντάξει. Εντάξει, είμαι. Χαίνεσαι η δουλειά σου. Thank you, sir. Τώρα πούμε thank you, sir. Τώρα πούμε thank you, sir. Ουι, ουι. Ρε αγαπούλε, χαράς Ευαγγέλιον, ου! Η Ελλάδα πήρε το πράσινο φως από το Eurogroup και παραμένει στη Δανειακή Σύμβαση για ακόμα 4 μήνες, ου! Τι εγκαλάνε τώρα τούτον? Ενόμιζατε να μας πεις ότι η Ελλάδα φύγε από το μνημόνιο και ότι αύριο φκαινούμε και εμείς. Ούφουραν, Ντανιέλα, δεν μπορώ να σου τα εξηγούν λακκούκια καθαρισμένα. Εν τα χωρί το ξαφνό σου κεφαλάκι, έθα θα σου τα βάλω με το ζόρι. Αφού λαλό σου, κορί μου, μιλούμε για δισεκατομμύρια. Τι δεν καταλαβαίνεις, α, χωρίς τη Δανειακή Σύμβαση, η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώνει τους στόχους της. Μα είπες τους στόχους της? Εμείς θέλουμε διάγεια για ανάπτυξη, όχι να πληρώνουμε τους στόχους. Ναι, σωστά. Αφού που τα 10 ευρώ, τα 8 διούμε τα στους στόχους και τα λαθιό στις πληρωμές των δημοσιών υπαλλήλων. Ακριβώς. Γι' αυτό όντως τα πράγματα δεν τα χωρώ το ξεφαμούν το κεφαλάκι.
Εκαταλάβεις με βρωμάει. Εγκρίζω τα μαλλιά μου, εντάξει. Πάω να τα δω στον καθρέφτη. Κομπλεξικέ. Μάλλον για όλες τις ημέρες. Βρε θα τα κάψω. Όταν και βλέπω λιωτό, φέρτε μου οξυγόνο. Τα χείλη σου με καίνε, έχω κολλήσει λεμέ. Ρε παπάκι, ρε παπάκι, το 2029 ένας τεράστιος μετεωρίτης μπορεί να δω και πάνω στη γη. Που να σώκουν οι μούλε ρε παπλάκι, έναν άγκη να με διακόπτουν. Μα το κουμπλέ ρε κουμπά, τι λέω τι λένε. Ρε Παύλη, για όνομα του Θεού, εξήγα του μωρού με τρόπο ρε. Χωρίς το μωρό έχει κλείσει στην επιστήμη. Παυλάκι μου, αγάπη μου, ο μετεωρίτης είναι ρότσος που πετάει στο διάστημα. Προνιώσεις στην γη ρε κοτσιροπάμπουλε. Παυλάκι μου, σκέφασαι του παπά σου κάτι άλλο, κάτι με άξιον. Σκέφασαι για το καράτε, για το τσάκι τσάν. Έκρηξη μόμα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε αυτοκίνητο στη Λάρνακα. Όχι, όχι, εμπελάρα. Είναι καλό του τον καλύτερα, κάλεσε πάντμα. Άλλο. Επίθεση με αντιαρματικό στη Λευκοσία. Παπαπαπα, κοίτα κάνουν τούτα ούλα. Αχ, είναι οι μαφιόζοι, Παυλάκι μου. Όχι, όμως είναι οι Κύπρος μαφιόζους. Ρε Παυλή, εξήγα του μωρού, ήταν πονοί μαφιόζοι, ρε. Κοίταξε να είσαι, Παυλάκι μου. Οι μαφιόζοι είναι ανθρώποι οι οποίοι κινούνται μέσα στη νύχτα. Δέχει, εν σώρει κανένας. Και κρατούν όπλα. Κοντεύκουν τις επιχείρησεις, ας πούμε, Παυλής Coffee Express, εμένα, ας πούμε, και ζητούν μου 100 ευρώ για να μην μου βάλουν μπόμπα, ναι, κατάλαβες, είσαι λειτουργού. Ε, εσένα, ρε παπάκι, νυχτά ακόμα να σου γυνήσει. Δεν αυτό να μου μιλήσεις σε εμένα, Παυλάκι μου. Είμαι τίμιος. Εάν είναι εσύ, κατάσταση, ρε παπά, έτσι αρπού. Εσέ, βέρε, βέ. Πάω τον άνθρωπο, κάνω τον καφέ. Έβαλε μες τις έξι τώρα, ρε Παυλάκι. Απαναγία, Παναγία. Έχει χαρτί. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, κύριοι. Ο λόγος ανήκει στους δημότους της ΕΣΠΟΡ. Το έργο αυτό είναι από την αρχή. Φίλες και φίλοι, μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας για τις αναδιαρθρώσεις και πρωταγωνιστικό λόγω του ευρέως φάσματος για το θέμα της τους μεγάλο μέσα από επαφές. Θέλω να βάλω τέρμα στο ράδιο, να κοιμάς τα μαγιούρα μια μια. Να ακούσουν όλοι πως λιώνω για σένα, όχι αγαπώ ακόμα. Θέλω να βάλω τέρμα. Ένα σάντουιτς φίλε μου ρόσκο σαλούμι και μαγιονέζια. Κανονικό τριάρα. Τριάρα. Για μαρτυρία. Έναν αμφιχτικό για να ρεχτούμε. Πληρώνω εδώ στο πρώτο παραθύρο και στο δεύτερο. Κατιάνα μου, είσαι καλά αγγελίτσα μου. Μια χαρά μάστρο. Μπράβο, ε. Έτω πουλήσα πάνω κάτω 30 φροπέλες. Μπράβο ρε Τατιάνα μου, είσαι μια ψανή. Έλα σου πω, προθάσεις το φραπετονίσσιμο. Καλό. Μπράβο. Ω, πελάτης. Καλωσορίσατε στο φραπενίδικο μας, το καλύτερο φραπενίδικο της ενορίας. Φτιάχνουμε το καλύτερο φραπέ, τώρα διαθέτουμε και νησίσιμο φραπέ και φυσικά το κλασικό παραδοσιακό φουτούλι special φραπέ όπου βάζει το δικό σας το καλαμάκι μέσα. Πιέστε. Κύριε φουτούλι, έχεις χαιρετίσματα από τον κύριο Κολοκούθια. Τον κύριο Κολοκούθια με τα αυκά, όχι σε το σκέτο. Με τις πόμπες. Με τις πόμπες. Έλεος ρε κουμπάρε. Ό,τι κάνουμε δηλαδή είναι λάθος. Είμαι άνεργο, λυπηθείτε με. Έχτισαν την επιχείρηση στην δαμή για να βγάλω πέρα. Δηλαδή, δεν μου θέλετε αυκά να μπρώσεις. Να χύσω, να γονατίσω μπρώσεις. Όχι. Να πληρώνεις προστασία 200 δινεύτωμα. Όχι, 200 δινεύτωμα. Αν το πω του κύριου Κολοκούθια ότι έχεις αγκούρι. Μπράβο, μάστρο. Αν κάνεις έτσι πράγμα, έχεις πουλό του ένα δώρο. Δεν μου το ρολόι. Ξυπνητήρι. Μόλις παίξει να ξυπνήσεις. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αν πάτε φύγετε. Επιστρέφουμε. Wow. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου. Z
Ζητήσαμε από γυναίκες να δοκιμάσουν το Dove Invisible Dry σε 100 χρώματα. Η Μαρία διάλεξε το αγαπημένο της. Λατρεύω το κίτρινο. Είναι τόσο χαρούμενο χρώμα. Dove Invisible Dry. Το πρώτο αποσμητικό που αποδεδειγμένα δεν αφήνει λευκά σημάδια σε 100 χρώματα. Κανένα σημάδι. Dove Invisible Dry. Στο Grammar School προσφέρουμε ολοκληρωμένη παιδεία. Σαν ένα από τα 150 παγκοσμίως αναγνωρισμένα Microsoft Showcase Schools, ενσωματώνουμε την τεχνολογία στα πρωτοποριακά μας προγράμματα, βοηθώντας τους μαθητές μας να ανακαλύψουν με τον πιο σύγχρονο τρόπο τα ταλέντα τους και τον εαυτό τους. The Grammar School. Ολοκληρωμένη παιδεία. Καθαρή λεκάνη που αντέχει περισσότερο. Τώρα υπάρχει πιο εύκολος τρόπος. Νέο Breath εξαπλής δράσης για απόλυτη προστασία. Πιο αποτελεσματικό ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Και επιπλέον προστατεύει τη λεκάνη από νέους λεκέδες. Καθαριότητα και φρεσκάδα με το Νέο Breath εξαπλής δράσης. Είναι σαν τον καλό καφέ. Βάλε φίλτρο και κράτα μόνο την ουσία. Jacobs. Βάλε φίλτρο. Αν το μυαλό σου συνέχεια ταξιδεύει, σκέψου Miles & More Visa από την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Χρησιμοποιήστε την για τα ταξίδια σας σε πάνω από 1.300 προορισμούς σε 192 χώρες και εξαργυρώστε τα μίλια σας σε περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες. Miles & More Visa. Μια κάρτα όλος ο κόσμος. Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Η εφημερίδα Times έκαμε 16 σελίδων αφιέρωμα για την Κύπρο. Και τι λέει? Η Κύπρο στον δρόμο για την ανάπτυξη. Τα wow, κορίτσι, θεωρείς κανένα δρόμο? Όχι, εσύ? Ούτε κατσικόδρομο. Καληνύχτα, αγαπούλες, και μην ξεχνάτε. Je suis Charlie. Καληνύχτα. Καληνύχτα, bye, bye. Άντε, Ντανιέλα μου, πάμε να πέτσουμε να πάμε. Πάμε. Την Παναγία μου. Εκείνο το παιδάκι, γιατί δεν το βάζετε, λέει, στο επιθεωρητής, να το βάλουμε. Πόμπο, πόσα ποδιά έχει ένα γαϊδούρι? 4, κυρία. Μπράβο, Πόμπο, πόσα μάτια έχει ένα γαϊδούρι? 2, κυρία. Πόσα πια έχει ένα γαϊδούρι? 2, κυρία. Πόσες μπορεί ξέρω, είναι γνάρο. Πατάτε σαν